Λοιπόν, το σεμινάριο αυτό γίνεται υπό την αιγίδα του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την υποστήριξη της εταιρείας Spin-off ή Τεχνοβλαστό στα ελληνικά του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ινώρα. Και το σεμινάριο αυτό έχει σαν αντικείμενο την εκπαίδευση των μηχανικών οχημάτων, συγκεκριμένα βέβαια του νομού Καστοριάς, σε οχήματα υψηλής τάσης όπως λέγονται, αλλιώς τα απλά, τα κοινά μας ηλεκτρικά πλέον οχήματα ή υβριδικά οχήματα. Η εκπαίδευση βασίζεται πάνω στην νομοθεσία που έχει βγει. Ακολουθάμε το πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών και με αυτόν τον τρόπο οι μηχανικοί θα οδηγηθούν σε πιστοποίηση για επέκταση αδείας τεχνικών κατηγορίας 1 ή τεχνικών κατηγορίας 2 οχημάτων υψηλής τάσης. Πόσο σημαντικό είναι να εκπαιδευτούν όντως και να, γιατί όσο βλέπουμε ανεβαίνει συνεχώς η ζήτηση, ας το πούμε έτσι, στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν να είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι που στην ουσία θα τα συντηρούν. Εφόσον είναι ένας μονόδρομος, θα καταλήξουμε όλοι στην ηλεκτροκίνηση, καλό είναι οι τεχνικοί να εκπαιδευτούν όσο γίνεται νωρίτερα, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θα μας έρθουν όχι στο μακρινό μέλλον, αλλά στο κοντινό μας μέλλον. Επίσης, εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική την εκπαίδευση σαν πανεπιστήμιο και γι' αυτό και δίνουμε έμφαση σε αυτήν, διότι πλέον τα οχήματα, όπως το λέει και η λέξη από την νομοθεσία, ονομάζονται οχήματα υψηλής τάσης. Και μόνο αυτές οι δύο λέξεις υψηλής τάσης δηλώνουν την υψηλή επικινδυνότητα που έχουν αυτά τα οχήματα, ειδικά για τους ανθρώπους που θα τα επισκευάσουν και θα τα συντηρήσουν. Άρα θεωρούμε ότι η ποιοτική εκπαίδευση που μπορεί πλέον να παρέχει ένα πανεπιστήμιο είναι όχι απλά έτσι, χρήσιμη, για μένα είναι απαιτητή. Είναι υποχρεωτική για την ασφάλεια των ανθρώπων που θα επισκευάσουν τα οχήματα αυτά, τη δικιά τους προφανώς, αλλά κατ' επέκταση και την ασφάλεια των οδηγών. Έτσι. Τώρα από την πλευρά τη δική σας, πώς είδατε αυτό το σεμινάριο και τι κρατήσατε μάλλον από αυτές τις μέρες? Καταρχήν ήταν ένα σεμινάριο το οποίο ήταν άρτια κατακτησμένοι όλοι οι εκπαιδευτές. Όλοι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούν να μας εκπαιδεύσουν κυρίως για το θέμα της ασφάλειας και μετά για το θέμα της επισκευής. Γιατί όπως είπαμε είναι υψηλή τάση. Είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο και δύσκολο για να μπορέσει να μπει στο συνεργείο χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, κάτι θέλετε να... Αυτό που κάναμε σήμερα έτσι σαν κλείσιμο να πω ότι ήταν εμείς έχουμε επενδύσει σαν πανεπιστήμιο σε αυτή την εκπαίδευση και έχουμε προμηθευτεί με έξοδα δικά μας του πανεπιστημίου τρία ουσιαστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ένα υβριδικό του Toyota Prius, ένα ηλεκτρικό που φέραμε σήμερα εδώ για να το δείξουμε σαν πρώτη εικόνα στους εκπαιδευόμενους στα πλαίσια του κλεισίματος της πρώτης κατηγορίας K1 του εκπαίδευσης, το Volkswagen, το ID4, το ZDX και ένα Nissan Leaf, τρία λοιπόν αυτοκίνητα τα οποία κάνουμε εκπαίδευση σε αυτά πραγματική, διαζώσεις, γιατί θεωρούμε ότι μόνο έτσι μπορεί να γίνει μια εκπαίδευση ανθρώπων που δεν είναι ηλεκτρολόγοι σε κάτι που είναι πλέον υψηλή τάση.